Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν το ποσό των 3,7 δις δεν είναι πρόβλεψη εσόδων του προϋπολογισμού, αλλά υποχρέωση υποβολής ετοιμάτων ίσπραξης από τα διαρθρωτικά ταμεία εντός του 2012. Στην ικανοποίηση του στόχου αυτού υπάρχει πράγματι απόκληση, δεδομένου ότι μέχρι τα τέλος Οκτωβρίου έχουν υποβληθεί αιτήματα της τάξης του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ίσως στόχος έχει χαθεί, δεδομένου ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου στο τέλος του έτους. Και να σας πω ότι το ίδιο συνέβη και το 2011. Ο στόχος των αιτήσεων ήταν 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί ήταν μόνο 1,6 δις, δηλαδή κάτω από 50% του ετήσιου στόχου. Τελικά, στο τέλος Δεκεμβρίου, πετύχαμε να υπάρχουν αιτήσεις που ανταποκρίνονται στο 99% του ετήσιου στόχου. Καταθέτω στα πρακτικά πίνακα με την εξέλιξη στα προηγούμενα έτη μέχρι τον Οκτώβριο και μέχρι το τέλος του έτους. Για τα έργα του 2012, τα 4,9 δις, μελετήσαμε τα έργα ένα-ένα. Διαπιστώνουμε ότι το 2013 περισσότερα έργα θα είναι σε φάση ορίμανσης. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, προβλέπουμε ότι θα είμαστε σε θέση να υποβάλουμε περισσότερα αιτήματα το 2013. Το αν θα καλυφθεί ο στόχος θα το δούμε στο τέλος του έτους. Αν υπάρχουν αποκλίσεις, αυτές θα είναι μάλλον μικρές και δεν θα επηρεάσουν τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι η επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων ισχύει και για το 2013. Επομένως, ό,τι δεν καλυφθεί τη μία χρονιά στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων μπορεί να υποβληθεί ως αίτημα την επόμενη. Σχετικά με τα ημιτελή έργα του ΓΑΜΑ Κοινοτικού Πακέτου Στήριξης 2000-2006. Η σχετική προθεσμία λήγει στο τέλος Μαρτίου του 2013. Με βάση τα σημερινά στοιχεία, τα έργα που παραμένουν ημιτελή είναι 460, συνολικής δαπάνης 2,6 δις ευρώ, εκ των οποίων 1,6 δις ευρώ είναι η κοινοτική συμμετοχή, όπως φαίνεται από το σχετικό πίνακα που επίσης καταθέτω στα πρακτικά. Για τα έργα αυτά έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων για τυχόν αποπληρωμένους τους. Επίσης, έχει οργανωθεί σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ομάδα υποστήριξης των φορέων για την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης και λειτουργίας τους. Σημειώνουμε ότι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα έργα αυτά αφορούν διοικητικές εκκρεμότητες για να τεθούν σε λειτουργία. Ως Υπουργείο Ανάπτυξης, αισιοδοξούμε ότι χάρη στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, δεν θα υπάρξουν ποσά προς επιστροφή και αν υπάρξουν, θα είναι τελικά μικρά. Κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση καταρχήν δεν στηρίζεται στα ΕΣΠΑ ως το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο που υπονοήσατε με τη δευτερολογία σας. Μπορώ να μιλήσω για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Μπορώ να μιλήσω για τη ρευστότητα. Μπορώ να μιλήσω για τις ιδιωτικοποίησεις. Μπορώ να μιλήσω για πολλαπλά αναπτυξιακά εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να αντισταθμίσει μια όντως, σωστά το είπατε, βαθύτατη ύφεση 5 ετών. Η κυβέρνηση δίνει πρωταρχική σημασία φυσικά στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Και γι' αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης, έχει κρατήσει ο ίδιος την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος, δείχνοντας, στέλνοντας το πολιτικό μήνυμα πόσο σημαντικό είναι ο στόχος της απορρόφησης του ΕΣΠΑ για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σας είπα ότι το 2011 είχαμε περίπου την ίδια ροή, την ίδια εποχικότητα στην εκπλήρωση των στόχων του ΕΣΠΑ. Και το 2011 φτάσαμε στο 99%. Η κυβέρνηση έχει ήδη αναφερθεί στους στόχους των εσόδων και εξόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο μηνιαίο δελτίο του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο δεν υπάρχει τροποποίηση του στόχου. Και πράγματι δεν έχουμε τροποποίηση τους στόχους για το 2012. Αλλά να δούμε τι κάνει η Ελλάδα γενικά στο ΕΣΠΑ. Θα καταθέσω στα πρακτικά ένα πίνακα που δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην απορρόφηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Έχοντας λοιπόν ξεκινήσει την ίδια στιγμή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με τα ίδια κριτήρια, για να απορροφήσουμε πόρους από το ΕΣΠΑ, η Ελλάδα είναι κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Φυσικά, η κρίση ρευστότητας που επηρεάζει την αγορά επηρεάζει και τις εταιρείες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα στην πραγματική οικονομία, οι οποίες επηρεάζουν αντικειμενικά την απορρόφηση αυτών των πόρων. Θα κλείσω με κάτι που αναφέρατε στη δευτερολογία σας, ότι όλοι οι στόχοι έχουν πέσει έξω.
Και πράγματι είδαμε πολλούς στόχους να πέφτουν έξω. Αλλά δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα η Ελλάδα το πρώτο δεκάμηνο του 2012 έχει ελάχιστη απόκληση στο στόχο των εσόδων και έχει υπέρβαση θετική κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο έλλειμμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εντός στόχων. Η μεγάλη πρόκληση φυσικά είναι το 2013, που η κυβέρνηση επιδιώκει να έχουμε για πρώτη φορά πρωτογενές πλεώνασμα στον προϋπολογισμό, έστω σχετικά οριακό 0,4% του ΑΕΠ. Και βέβαια η μεγάλη πρόκληση, το μεγάλο στοίχημα, είναι να πάμε πολύ καλύτερα στο θέμα της ύφεσης. Αντιλαμβανόμενοι τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή πράγματι βαρύνουν τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ.